24ωρη απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Μυτιλίνης, συμμετέχοντας σε πανελλαδική κινητοποίηση του κλάδου. Οι εργαζόμενοι στην υγεία διεκδικούν μεταξύ άλλων νέες μόνιμες προσλήψεις, ένταξη του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά, ενώ αντιδρούν στην πρόσφατη απόφαση για κάλυψη θέσεων οδηγών ασθενοφόρων από οδηγούς του πυροσβεστικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων και των Δήμων. Αποφασίσαμε να κάνουμε κινητοποίηση για να αναδείξουμε τα προβλήματα του νοσοκομείου μας, που όπως ξέρετε είναι πολλά. Θα ξεκινήσουμε το εξής. Είδατε ότι η κυβέρνηση στις προγραμματικές δηλώσεις που έγιναν προημερών, πριν μια εβδομάδα, είπε διάφορα για την υγεία και έθεσε ως κύριο στόχο την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Όμως αναβάθμιση δημόσιου συστήματος υγείας με οδηγούς από απορριμματοφόρα στο ΕΚΑΒ, με οδηγούς από πυροσβεστική και από στρατό, δεν γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να είναι εξειδικευμένοι. Υπάρχει σχολή, ας πούμε, στη Μυτιλίνη που βγάζει διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων. Λοιπόν, εμείς με ημίμετρα δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Η υγεία και η ανθρώπινη ζωή αξίζουν περισσότερα από όσο νομίζουν αυτοί. Λοιπόν, θα πρέπει να προσλάβουν για μένα προσωπικό εξειδικευμένο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει ένα επίγον περιστατικό και να υπάρχουν άνθρωποι που θα είναι σαν πλήρωμα στο ΕΚΑΒ και να είναι εξειδικευμένοι για να μπορούν να σώσουν μια ζωή μέχρι να έρθει εδώ στο νοσοκομείο. Ένα αυτό. Δεύτερον, τα προβλήματα του νοσοκομείου, όπως ξέρετε, παρόλο στις δημόσιες τοποθετήσεις της διοίκησης, παρόλο στις δημόσιες τοποθετήσεις της κυβέρνησης, είναι πάρα πολλά. Ας πούμε, στο δικό μας νοσοκομείο, στην κυριολεξία ματώνουν οι νοσηλευτές στα πόδια τους. Στην κυριολεξία, όταν γυρίζουν σπίτι τους, είναι πτώματα. Υπάρχει αναβάθμιση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, της νοσηλευτικών και ιατρικών υπηρεσιών. Υπάρχουν εξειδικεύσεις, το προσωπικό δεν φτάνει. Να σας δώσω να καταλάβετε ότι η κυβέρνηση τώρα στις προγραμματικές δηλώσεις που είπα και πριν δεν έκανε κουβέντα για το επικουρικό προσωπικό, μάλλον με τους εργαζόμενους που είναι συμβασιούχοι με όποια μορφή για ανανέωση ή μονιμοποίηση κτλ. Εμείς χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Είναι περίπου 150 άνθρωποι. Αν αυτοί οι άνθρωποι φύγουν από όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, είτε διοικητικές, είτε νοσηλευτικές, είτε τεχνική υπηρεσία, το νοσοκομείο θα κλείσει. Πολλά τμήματα, όπως η ορθοπαιδική, όπως το τεχνητό νεφρό, όπως το ψυχιατρικό, όπως οι λοιμώξεις, διάφορα τμήματα άλλα, δεν βγαίνουν υπηρεσίες. Στην κυριολεξία λειτουργούμε με προσωπικό ασφαλείας. Στηρίζουμε την απεργία των υγειονομικών. Το κέντρο υγείας του Πολυθνήτου, όπως και τα υπόλοιπα κέντρα υγείας, στέκονται όρθια ξεκάθαρα χάρη στις προσπάθειες των εργαζομένων και μόνο. Σε εμάς απλά πλέον υπάρχει μια 24ωρη βάρδια ασθενοφόρου 7 ημέρες την εβδομάδα, η οποία όπως μάθαμε καλύπτεται μέσα από υπερορίες. Ευτυχώς που αμείβονται οι άνθρωποι, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί άμεσα να έρθει. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Έχουμε βγάλει ανακοίνωση ότι στηρίζουμε την απεργία των υγειονομικών, ότι καλούμε τον κόσμο να κάνει επιτροπές αγώνα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να διεκδικήσουμε τα δίκαια μας. Και βλέπουμε ότι είναι περιστατικά τα οποία τόσο στο νησί μας όσο και στην πανελλαδική βάση πληρώνουμε ζωές κανονικότητα. Δεν θέλουμε να έχουμε άλλους νεκρούς λόγω ελλείψεων στις δομές υγείας. Βλέπουμε τα κέντρα υγείας των χωριών μας υποστελεχωμένα. Πριν μια εβδομάδα είχαμε ξανά το πνιγμό εκεί της ηλικιωμένης στο Γαβαθά, όπου υπήρχαν ασθενοφόρα αλλά δεν υπήρχε οδηγός. Τους τελευταίους μήνες 3-4 συμβάντα είναι πάρα πολλά για το νησί μας. Θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ιατρικού εξοπλισμού στα κέντρα υγείας αλλά και στο νοσοκομείο. Και είναι απαράδεκτο και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ανακοίνωσε προχθές η κυβέρνηση, που αντί για προσλήψεις προσωπικού θα προσπαθεί με μπαλώματα, με το να πάρει αστυνομικούς, οδηγούς απορριμματοφόρων, πυροσβέστες, να αποδυναμώσει άλλες υπηρεσίες, για να πει ότι κάτι έκανα τώρα εν μέσω καλοκαιριού για 2 μήνες, ενίσχυσα τα κέντρα, ενίσχυσα τις δομές υγείας της χώρας, όχι μόνο του νησιού μας. Είναι απαράδεκτο, θα πρέπει να πάρθει πίσω και θα πρέπει να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα που είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, να εξοπλιστούν τα κέντρα υγείας, να εξοπλιστεί το νοσοκομείο του νησιού μας, για να μπορέσουν και οι κάτοικοι εδώ πέρα, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι κάτοικοι νησιού μας να έχουν την υγειά τους.